Σε αυτή τη φωτογραφία από κινέζικο δορυφόρο διακρίνεται το μεγάλο αντικείμενο μήκους 22 μέτρων και πλάτους 13 μέτρων στο νότιο Ινδικό ωκεανό που μπορεί να προέρχεται από το μοιραίο Boeing. Η είδηση έφτασε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδιναν οι αρχές στη Μαλαισία και νομετεωρολόγοι έλεγαν ότι στην περιοχή 2.500 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πέρθ της Αυστραλίας πλησιάζει κυκλώνας που θα δυσκολεύσει τις έρευνες τις επόμενες ημέρες. Πάμε τώρα να δούμε τα νέα δεδομένα στο θρίλερ με το Boeing Δύο εβδομάδες μετά την εξαφανισή του Αυτή τη φορά μιλάμε για μια νέα φωτογραφία από δορυφόρο της Κίνας Έναν από τους 21 κινέζικους δορυφόρους που ψάχνουν για το Boeing ο δορυφόρο αυτό εντόπισε πιθανά συντρίμια του αεροπλάνου σε αυτή την περιοχή νοτιοδυτικά του Πέρτ τη Αυστραλία, το σημείο που βλέπετε με την κόκκινη κουκίδα. Και πάμε να δούμε τώρα τι διαστάσει του αντικειμένου τη φωτογραφία. Πρόκειται για ένα μεγάλο άγνωστο αντικείμενο αυτών των διαστάσεων, δηλαδή έχει μήκο 22 μέτρα και πλάτο 13 μέτρα. Μάλιστα, δίνει την εντύπωση ότι επιπλέει στον ωκεανό, αλλά φυσικά είναι άγνωστο αν σχετίζεται με το Boeing. Δείτε τώρα πόσο κοντά είναι το σημείο που εντόπισε ο κινέζικο δορυφόρο το αντικείμενο σε αυτή την περιοχή, στην κόκκινη κουκίδα δηλαδή, στι 18 Τρίτου, 18 Μαρτίου, με, σε σχέση με το Αυστραλιανό, τον Αυστραλιανό δορυφόρο που είχε εντοπίσει δύο αντικείμενα στι 16 Τρίτου. Δείτε την κοντινή απόσταση. Το, σημείο, το νέο σημείο είναι μόλι στα 120 χιλιόμετρα νοτιότερου του προηγούμενου. Στην ίδια όμω ευρύτερη περιοχή. Με βάση τους αρχικούς υπολογισμούς του μοναδικού δορυφόρου που κατέγραφε σήμα από τους κινητήρες του Boeing έως τις 8 το πρωί, τοπική ώρα του προπερασμένου Σαββάτου, όταν χάθηκε δηλαδή το αεροπλάνο, γνωρίζουμε την πιθανή βόρεια όπως βλέπουμε στο χάρτη ή νότια πορεία του αεροπλάνου. Βλέπετε όμως ότι τα πιθανά συντρίμια που φωτογραφήθηκαν είναι νότια και ανατολικά σε αυτή την περιοχή των ερευνών πάντα στην νοτιότερη καμπύλη του Ινδικού. Και εδώ βλέπουμε την απόσταση που έχει το αντικείμενο, έχουν τα αντικείμενα από την βάση αυτή του Diego Γκαρσία. Είναι μια στρατηγική σημασία βάση για του Αμερικανού. Αυτό βέβαια, αν υποθέσουμε ότι ισχύουν τα σενάρια ότι εκεί ήθελε να αναρριχθεί τον Boeing ο πιλότος και ένα δεύτερο, αν εάν υποτεθεί ότι οι Αμερικανοί το κατάλαβαν και κατέριψαν το αεροπλάνο. Η βρετανική εφημερίδα Telegraph αποκάλυψε του διαλόγου των πιλότων του Μιρέου Boeing με τον πύργο ελέγχου μετά την απογείωση από την Κουάλα Λουμπούρ. Πρόκειται για κείμενο, όχι για ηχητικό ντοκουμέντο, και γίνει μετάφραση στα αγγλικά από την τοπική διάλεκτο. Εδώ πτήση MH370, καλημέρα. Καλημέρα, MH370, εδώ πύργο ελέγχου Κουάλα Λουμπούρ. Η πτήση MH370 απογειώθηκε. MH370, η θέση σα επιβεβαιώθηκε. Υψόμετρο 18.000 πόδια. Κατευθυνθείτε προ το σημείο Ιγκάρη. Ακολουθεί επικοινωνία με του υπευθύνου του ραντάρ τη Κουάλα Λούμπουρ. Το αεροπλάνο ανεβαίνει σε μεγαλύτερο ύψο και πλησιάζει στον αέριο χώρο του Βιετνάμ. Εδώ πτήση MH370. Πτήση MH370, παρακαλώ ανεβείτε στα 25.000 πόδια. Εδώ πτήση MH370, ανεβαίνω στα 25.000 πόδια. Πτήση MH370, ανεβαίνει στα 35.000 πόδια. Εδώ πτήση MH370, ύψο 35.000 πόδια. Εδώ πτήση MH370, Παραμένουμε στα 35.000 πόδια. MH370. Εδώ πτήση MH370. Παραμένουμε στα 35.000 πόδια. MH370. MH370. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το Ho Chi Minh City. 120,9. Καληνύχτα. Εντάξει, καληνύχτα. Δύο λεπτά αργότερα τίθεται εκτό λειτουργία, πιθανώ από ανθρώπινο χέρι, το δεύτερο σύστημα εντοπισμού του αεροπλάνου. Ο αναμεταδότη με την ταυτότητά του. Το Boeing στρίβει προ τι μα. Εάν κάποιο ήθελε να αρπάξει το αεροπλάνο, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Όταν ο έλεγχο περνά από τον πύργο ελέγχου τη Μαλαισία στον πύργο ελέγχου του Βιετνάμ, λένε οι ειδικοί. Οι αρχέ τη Μαλαισία αμφισβήτησαν το δημοσίευμα τη Telegraph. Εν τω μεταξύ, το FBI ερευνά όλου του υπολογιστέ του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη, ενώ προσπαθεί να ανακτήσει στοιχεία από τον προσωμιωτή πτήση που είχε στο σπίτι του ο 53χρονο πιλότο. Αρχικά είχε αναφερθεί ότι ο πιλότο έσβησε στοιχεία στι 3 Φεβρουαρίου, δηλαδή περίπου ένα μήνα πριν από την εξαφάνιση <Σίευση> του αεροπλάνου. Τώρα το CNN μεταδίδει πληροφορίε <Σίευση> ότι σβήστηκαν αρχεία και σε άλλε κατοπινέ φάσει.

Τώρα to to and, and uh, αποκαλύπτεται ότι το Boeing μετέφερε και φορτίο με μπαταρίες λιθίου που απαιτούν ειδική συσκευασία και προσοχή για τον κίνδυνο ανάφλεξης. Όλα έγιναν βάσει των διεθνών προδιαγραφών, απαντούν οι αρχές της Μαλαισίας. Εάν βρεθούν συντρίμμια και το μαύρο κουτί, ίσως δοθούν απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Αλλά το μαύρο κουτί θα εκπέμπει για περίπου άλλε δύο εβδομάδε και μετά πιθανότατα θα εξηγήσει